Κύριε, είναι ο κύριος Σπυρίδων Χαλικιόπουλος, είναι ο αντιδήμαρχος τουριστικής ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα εδώ από την Αθήνα. Καλημέρα στην όμορφη Κέρκυρα. Καλημέρα στην όμορφη Κέρκυρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα και από μένα. Πού βρίσκεστε, βλέπουμε θάλασσα πίσω, έτσι δώστε μας ένα στίγμα καταρχάς, που είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που μας δίνετε. Είμαι στο κόλπο της Γαρίτσας, είμαι στο σημείο που λέγεται Ανεμόμυλος. Μάλιστα. Ξεκινάω. Πίσω βλέπετε το παλιό φρούριο. Ναι. Ναι, ναι. Ακούω, ναι. Ξεκινάμε λίγο με το καιρικό, γιατί είδαμε εικόνες. Και βλέπουμε και λίγο μουντό τον καιρό πίσω σας. Ναι, όπως το λέτε σωστά. Σήμερα ο καιρός είναι λίγο μουντός. Χθες είχαμε αρκετή βροχή. Ήταν ό,τι πολυκυμότερο μπορούσαμε να έχουμε μετά από μήνες ανομβρίας και με τα γνωστά προβλήματα, τα οποία γνωρίζετε φυσικά εσείς. Βέβαια. Και δεν ήταν μόνο στην Κέρκυρα, ήταν και σε πολλούς άλλους προορισμούς της Ελλάδας. Uh-huh. Ευτυχώς εχθές είχαμε μια πολύ καλή βροχή που βοήθησε αρκετά, θα έλεγα. Βέβαια, δημιούργησε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όλοι οι τουρίστες και όλοι οι επισκέπτες της Κέρκυρας, συν τους ντόπιους, συν όλα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, κατέβηκαν στην πόλη. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί συνοστισμό μιλάμε. Φράκαρε η Κέρκυρα, φράκαρε η πόλη της Κέρκυρας. Και εγώ για να πάω στο Δημαρχείο ήθελα από το κανόνι μία ώρα. Μία ώρα και. Αρκετά. Ασύλληπτο. Που είναι μόνο 4 χιλιόμετρα, έτσι καταλαβαίνετε. Ασύλληπτο, ναι, ναι. Το έχουμε ακούσει σε πολλούς προορισμούς. Έχει τουρισμό λοιπόν η Κέρκυρα, πάει καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η Κέρκυρα στέκεται πάρα πολύ καλά. Έχουμε περίπου 4% αύξηση και τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, στο αεροδρόμιο. Και η κρουαζιέρα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε περίπου, υπολογίσουμε να έχουμε γύρω στις 500 προσεγγίσεις. Έναντι 353 που είχαμε πέρσι. Οπότε θεωρώ και ο οδικός τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά. Απλώς δεν έχουμε κάποια στοιχεία τον οδικό τουρισμό αυτή τη στιγμή. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά και ο οδικός τουρισμός. Βλέπουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα εδώ, ιδιαίτερα από βαλκανικές χώρες. Και οι πληρότητες προφανώς είναι πάνω από 90%. Δεν χρειάζεται να το απλά το επισημαίνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι από 90 έως 97% είναι με πολύ αυξημένες. Είναι ξένοι, είναι Έλληνες, τι εθνικότητα. Κοιτάξτε, σίγουρα η μεγαλύτερη αγορά είναι η αγγλική αγορά. Και ακολουθούν η γερμανική αγορά, η οποία είχε και ένα πρόβλημα φέτος. Μπορώ να πω ότι είχε μια ύφεση η Γερμανία, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε μια μείωση από τη γερμανική αγορά. Αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ η γαλλική αγορά και η ιταλική αγορά στο νησί. Και είναι καλοί τουρίστες, είναι τουρίστες που βγαίνουν, που κάνουν καταναλώσεις, που κινούνται μέσα στο νησί. Κοιτάξτε, φέτος υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτή είναι αλήθεια. Ακόμα αρκετά παράπονα και από τον εμπορικό κόσμο της Κέρκυρας. Ως προς τη τουριστική δαπάνη αναφέρομαι. Βέβαια νησιά, τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, τα στοιχεία του ΣΕΤΕ αναφέρουν ότι έχουμε αύξηση 25%. Αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον στο νησί μας. Αυτό είναι λόγω ακρίβειας, είναι λόγω του ότι ο πληθωρισμός επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές αγορές και έτσι έρχονται εδώ πιο συγκρατημένοι και δαπανούν. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς και έτσι παρακολουθώντας το. Σίγουρα και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει αρκετά. Και τα ξενοδοχεία έχουν ανεβάσει τιμές. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές. Και υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο μεγάλος ανταγωνισμός. Βέβαια, είχαμε και τους Ολυμπιακούς αγώνες, είχαμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε όλα αυτά θεωρώ ότι και ένα μεγάλο μέρος του καλού τουρισμού, να το πω έτσι, του ποιοτικού τουρισμού, κατευθύνθηκε για να παρακολουθήσει τους αγώνες αυτούς. Να επιστρέψω λίγο στο θέμα το καιρικό, να το πω πιο σωστά. Δεν είστε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, προφανέστατα, αλλά υπάρχει και για σήμερα έτσι μια πρόβλεψη για φαινόμενα. Είστε σε επιφυλακή, υπάρχει μέρημνα και για τους τουρίστες, έχουν δοθεί οδηγίες. Βεβαίως. Και χθες το βράδυ είχα μια σύσκεψη. Επειδή είμαι και αναπληρωτής δήμαρχος, είχα μια σύσκεψη χθες το βράδυ και με την Τροχέα και με την πολιτική προστασία και με άλλα άτομα και με άλλους αρμόδιους, συγγνώμη, για να πάρουμε κάποια μέτρα σήμερα, ιδιαίτερα για τα τουριστικά λεωφορεία, διότι σήμερα έχουμε και κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι. Οπότε καταλαβαίνετε. Τουλάχιστον προσπαθήσαμε να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ήταν ίδιες με τις χθεσινές, να μπορέσουμε τουλάχιστον να εξυπηρετήσουμε και τα τουριστικά λεωφορεία, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για λίγες ώρες στο νησί
με τις χθεσινές συνθήκες δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρουν να επισκεφθούν τα αξιοθέατα και τα μνημεία. Και αυτό, αλλά και να σας επιστρέψουν μετά στο Κρουαζιερόπλιο, διότι να φύγεις την ώρα, η κατάσταση ήταν τραγική εχθές. Ναι, τραγική εχθές. Μάλιστα. Πόσα Κρουαζιερόπλια περιμένουμε σήμερα και πόσα, αν έχετε εικόνα, περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν, αν υπάρχει μια εκτίμηση. Σίγουρα υπάρχουν, έχουν καθοριστεί αυτές οι κρουαζιέρες εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς τώρα πόσα ακόμα έχουμε δεν μπορεί δεν να σας πω, αλλά συνολικά οι προσεγγίσεις θα είναι 500 προσεγγίσεις θα έχουμε. Στο σύνολο. Είναι γύρω στις 147 περισσότερες από πέρσι. Η κρουαζιέρα αυτή έρχεται από κατάκολο, να υποθέσω, έτσι δεν είναι, και από Ιταλία, δηλαδή είναι μισή εδώ, μισή στην πολύ Ιταλία. Σωστά, πολύ σωστά, ναι. Και βέβαια και μια μεγάλη εταιρεία χρησιμοποιεί το λιμάνι σαν home port. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχονται ειδικές πτήσεις στην Κέρκυρα. Α, έχει γίνει home port το λιμάνι, μάλιστα. Σωστά, σωστά, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, μάλιστα. Μιλάμε για μεγάλους αριθμούς πλέον. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Σα ζηλεύουμε πολύ που είστε στην όμορφη Κέρκυρα. Να αντέξετε με τα καιρικά φαινόμενα και να είναι έτσι για καλό αυτή η βροχή, όπως έλεγα και εγώ, να είναι ποτιστική και να γεμίσει και τις υδατοδεξαμενές σας. Γιατί με το θέμα της λειψιδρίας τώρα, μιας και σας έχουμε, είχατε θέμα με το νερό εκεί στην Κέρκυρα? Εντάξει, υπήρχε θέμα με το νερό, όντως υπήρξε θέμα σε διάφορες τουριστικές περιοχές. Αλλά κάναμε ό,τι ήταν πραγματικά δυνατόν για να μπορέσουμε να να βελτιώσουμε την κατάσταση. Κάνατε και διακοπές ενώ στην υδροδότηση κάποιες ώρες της ημέρας? Βέβαια. Αυτό ήταν αναπόφευκτο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνουμε, διότι θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σίγουρα και στα χωριά, στα γύρω χωριά, τις τουριστικές περιοχές. Και είναι και οι αγροτικές περιοχές που έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μεγάλη αύξηση στο τουρισμό και γενικά είναι και μεγάλη καταναλώση πλέον. Βέβαια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Έχετε δίκιο πολύ σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Χαλκιόπουλος, αντιδήμαρχος. Σας περιμένουμε και